Επιστρέφουμε στην Κινέτα και στον συνάδελφο Σπύρο Φρεμεντίτη, που έχει μαζί του το Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Σταμούλη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμούλη. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες για σας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, πώς έχουν τα πράγματα τώρα, αν έχετε ξεκάθαρη εικόνα για το εύρος της καταστροφής καταρχάς και την διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων. Καλησπέρα, κυρία Λιμπεράκη. Θα έλεγα ότι οι δύσκολες ώρες είναι για τους κατοίκους, όχι για μας. Αυτοί βιώνουν αυτό το δράμα και θα λέγαμε ότι τα στοιχεία της φύσης λες και έχουν συμμαχήσει εναντίον αυτής της πανέμορφης περιοχής της Κινέτας. Για τις 1,5 χρόνο είχαμε την τεράστια πυρκαγιά που έκαψε 60.000 στρέμματα δάσους. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους είχαμε πλημμύρες που έπληξαν κυρίως την ανατολική πλευρά της Κινέτας. Και σήμερα είχαμε την τεράστια αυτή καταιγίδα. Οι ειδικοί όμως, κύριε Σταμούλη, κύριε Δήμαρχε, οι ειδικοί τα συνδέουν αυτά. Λένε δηλαδή ότι μετά τη μεγάλη φωτιά δεν έγιναν αυτά που έπρεπε και γι' αυτό είχε η περιοχή σας τα νέα χτυπήματα. Αυτό είναι σίγουρο, ότι αυτή η μεγάλη καταστροφή που συνέβη στην περιοχή μας, που είναι η τρίτη στη σειρά, οφείλεται και στο μέγεθος της καταιγίδας. Ήταν, θα έλεγα, όνομα και πράγμα ο Γεριώνης. Μεγάλος όγκος νερού σε λίγες ώρες, άρα ήταν από μόνο το ένα φαινόμενο που θα δημιουργούσε προβλήματα, αλλά οπωσδήποτε η πυρκαγιά η περσινή επέτεινε πάρα πολύ τα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου, διότι τα νερά πλέον δεν συγκρατούνται στο βουνό, δεν υπάρχουν τα φυλώματα των δέντρων, δεν υπάρχει το ριζικό σύστημα να κρατήσει τα νερά και τις φερτές ύλες. Επομένως, όλη αυτή η νεροποντή που ήρθε από το βουνό κατέβηκε με μεγάλη δύναμη, με μεγάλη ταχύτητα. Δεν είχαν γίνει όμως και τα έργα που έπρεπε, κύριε Σταμούλη. Από ό,τι καταλαβαίνω, σας άκουσα να δηλώνετε και εσείς νωρίτερα. Το είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, ότι υπάρχει αστοχία υλικού, είπατε, ή αστοχία ενεργειών. Τα έργα που έγιναν ή που δεν έγιναν σωστά. Πέστε μας, έγιναν ή δεν έγιναν. Τα διπλημμυρικά στο βουνό. Έχει γίνει έργο στο βουνό. Δεν ξέρω σε πόση έκταση το κάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Πιστεύω να είναι προς το τελείωμα. Τώρα το πόσο σωστά, μελετημένα και ορθά κατασκευάστηκε δεν μπορώ να το γνωρίζω. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι δεν συγκρατήθηκαν οι φερτές ύλες, δεν συγκρατήθηκαν σχεδόν καθόλου τα νερά, με αποτέλεσμα οι φερτές ύλες να έχουν γεμίσει την κήτη του ρέματος της πίκας. Δεν υπάρχει πια κήτη, έχει γεμίσει από φερτές ύλες. Και αυτό που δημιούργησε τα πλημμυρικά φαινόμενα, συν τα δέντρα, τα πεύκα και κατά κύριο λόγο που ξεριζώθηκαν από το βουνό, γιατί το ριζικό σύστημα δεν τα κρατούσε και πολύ εύκολα ξεριζώθηκαν, κύριε τα Δήμαρχε, μετέφεραν οι χήμαροι προς τα κάτω και δημιουργήσαν τεράστιες καταστροφές. Αν μου επιτρέπετε, πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Λέκας ήταν στο δελτίο μας καλεσμένος και μας μίλησε και για ένα όργιο ανθρώπινων παρεμβάσεων στη λεκάνη εκεί της Πίκας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, φαντάζομαι, χρόνιο για την περιοχή σας. Αυτές είναι παθογένειες, θα έλεγα, δεκαετιών. Είναι παθογένειες του ελληνικού κράτους. Δεν έχει γίνει ποτέ μια σοβαρή μελέτη να οριοθετεί, να διευθετεί όλα τα ρέματα της περιοχής. Οι πολίτες πολλές φορές δρούμε ασίδωτα, μπαζώνουμε ρέματα, χτίζουμε μέσα στα ρέματα. Η άναρχη δόμηση που έρχεται το κράτος μετά και την νομιμοποιεί. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα παραγόντων που συντείνουν στο να πολλαπλασιάζονται τα αποτελέσματα των καιρικών φαινομένων. Κύριε Κάτι Σταμούλη, τέτοιο που βιώσαμε και σήμερα. Εύχομαι να μην το ξαναβιώσετε, εύχομαι να γίνουν και τα έργα που δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ θερμά, ο κύριος Γρηγόρης Σταμούλης, Μακάρι δήμαρχος. Να είναι το τελευταίο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ.